Εν ονόματι του Αλλά, του Παντελήμονος και του Φίλες Πλαχνού. Το κήρυγμά μας σήμερα έχει ως τίτλο «Το Ραμαζάν είναι ο μήνας της νίκης και των καλών πράξεων». Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Κύριο του Σύμπαντος, ο οποίος είπε στο ιερό το βιβλίο «Εκείνοι που ξοδεύουν τις περιουσίες τους την ημέρα και τη νύχτα, κρυφά και φανερά θα έχουν την ανταμοιβή τους από τον Κύριό τους, και για εκείνους δεν θα υπάρξει ποτέ φόβο, ούτε θα πάσουν, ούτε θα πάσχουν από λύπη». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά. Μαρτυρώ επίσης ότι ο προφήτης ο Μουχάμαντι είναι απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, η οικογένειά του, η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Σημείο αναφοράς είναι αυτό που είπε ο προφήτης: «Κάθε μέρα που ξημερώνει για τους ανθρώπους κατεβαίνουν δύο άγγελοι στη γη και λέει ο ένας: Θεέ μου, δώσε σε εκείνον που ξοδεύει αποζημίωση και δώσε σε εκείνον που τσιγκουνεύει απώλεια». Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει ο προφήτης. Πρέπει να πούμε ότι η Ισλαμική θρησκεία είναι θρησκεία των ενάρετων αξιών και των ψηλών ιδανικών. Από την επέρτατη και την ενάρετη ηθική που υποστηρίζεται από τη θρησκεία είναι το καλό ήθος της γενναιοδορίας. Είναι ένα από τα ήθη των προφητών και είναι ένας χαρακτήρας των καλών ανθρώπων που χάρη του επικρατεί η αγάπη, η στοργή και επικρατεί επίσης η αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό βοηθάει στην δημιουργία μιας ισχυρής και ενωμένης κοινωνίας η οποία βασίζεται στην προσφορά και την αλληλεγγύη. Και κυριαρχείται από την ειλικρίνεια, την πίστη τέτοια κοινωνία ταυτίζεται με εκείνο που είπε ο προφήτης, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, πιστεί στην αμοιβία αγάπη και την συμπόνια τους και τη στοργή τους, μοιάζουν με ένα σώμα, όταν το ένα όργανο του πάσχει, όλα τα υπόλοιπα όργανα πάσχουν και επίσης αυτά από αϋπνία και περαιτώ. Η γενναιοδορία είναι ένας από τους χαρακτήρες του Θεού. Είναι όνομα από τα ονόματα του Κυρίου μας. Την πλήρη δόξα να έχει ο Θεός που θα απαγορεύει και απαγόρευσε σε εκείνον, σε κανέναν το έλειος του, τις ευνοίες του, δεν απογοητεύει κανέναν που του ζητά. Άρα ο Κύριος δεν απαγορεύει σε κανέναν το έλειος, ούτε τις ευνοίες. Σημειωτήν είναι εκείνο που είπε ο προφήτης, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει. Ο Αλλά είναι γενναιόδωρος και αγαπάει τους γενναιόδωρους ανθρώπους. Αγαπάει επίσης τα ψηλά ήθη και μισή την διαφθαρμένη ηθική. Στο χαντίς κούτσι λέει ο Αλλά: «Ου δόλοι μου, είστε όλοι ταλαιπωρημένοι εκτός από εκείνους που εγώ καθοδηγώ. Γι' αυτό ζητήστε από μένα να σας καθοδηγήσω. Ου δόλοι μου, είστε όλοι ταπεινασμένοι εκτός από εκείνους που εγώ τους ταΐζω, τους προσφέρω φαΐ. Γι' αυτό ζητήστε από μένα να σας τρέφω και εγώ θα το κάνω. Ω δόλοι μου, έστω όλοι δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε την ενδυμασία σας, την ένδυσή σας. Γι' αυτό ζητήστε μου να σας την εξασφαλίσω και εγώ θα το κάνω».
Ο δόλιμο αμαρτάνεται την ημέρα και τη νύχτα και εγώ συγχωρώ τις αμαρτίες. Γι' αυτό ζητήστε συγχώρεση από μένα και εγώ θα σας συγχωρήσω. Ο δόλιμο, αν όλοι εσάς οι άνθρωποι και τζίνοι, φαντάσματα δηλαδή, ζητάτε από μένα, θα σας δώσω αυτό που επιθυμείτε. Και αυτό δεν πρόκειται να μειώσει τις ευνοίες μου, τίποτα από τις ευνοίες μου, τίποτα δηλαδή από τους θησαυρούς μου, παρά μονάχα όσο μία βιλώνα συναπέλαγω. Ο προφήτης είπε, έχει πάντα ο Θεός να δίνει την ημέρα και τη νύχτα, άρα ο Θεός έχει πάντα. Βλέπετε πόσα έχει δώσει και πόσα ακόμα δίνει. Από τότε που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και δεν μειώθηκε τίποτα από τις ευνοίες του, από τους θησαυρούς του δηλαδή. Ο Αλλά διατάζει τους ανθρώπους να δείξουν γενναιοδορία μεταξύ τους, όπως έκανε ο Αβραάμ με τους φιλοξενωμένους του. Το Κουράν αναφέρει και να μην αρνούνται οι πλούσιοι να ζουν, που ζουν σε εύνοιες και οικονομικές ανέσεις, να δώσουν στους συγγενείς, τους φτωχούς και τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για χάρη του Αλλά. Επίσης είπε, δεν είναι χρησιμότης το ότι στρέφετε τα πρόσωπά σας προς την Ανατολή ή την Δύση, αλλά ειλικρινά ενάρτητος είναι εκείνος που πιστεύει στον Αλλά και την έσχατη μέρα και στους άγγελους και στο βιβλίο και στους προφήτες και διαθέτει τα χρήματά του από αγάπη προς τον Αλλά, δηλαδή προς αυτόν. Επίσης είπε, δίναν τροφή για χάρη του Αλλά στους φτωχούς, στους ορφανούς, στους αιχμαλώτους. Και λένε, σας προσφέρουμε φαΐα χάρη του Αλλά και δεν θέλουμε τίποτα, καμία ανταμοιβή από σας, ούτε ευχαριστίες. Και είπε ο προφήτης, δώσε ελεημοσύνη για να σου δώσει ο Θεός, ο Αλλά. Ο μήνας του Ραμαζανίου είναι ένας μήνας αλληλεγγύης και γενναιοδορίας και των καλών πράξεων. Ο Γαβριήλος τόνωσε ότι ο προφήτης ήταν πάντα πολύ γενναιόδωρος και ακόμα περισσότερο ήταν κατά το μήνα του Ραμαζανίου. Είπε ο προφήτης, ο άνθρωποι, να δίνετε τροφή και να χαιρετιόσαστε μεταξύ σας και να προσεύχεστε τη νύχτα, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι κοιμούνται. Επίσης είπε, όποιος πιστεύει στον Αλλά και την ημέρα της κηρύσεως, να είναι γενναιόδωρος με τους φιλοξενόμενους του. Επιβεβαίωσε ο προφήτης ότι η προσφορά του φαγητού, προσφορά φαγητού δηλαδή τροφής, κατά το μήνα του Ραμαζανίου ανταμοιβεύεται διπλάσια από τον Αλλά. Ο προφήτης είπε, όποιος προσφέρει εφτάρ, δηλαδή εφτάρ είναι κάτι που γίνεται, δηλαδή το τροφή που γίνεται μετά την νηστεία κάθε μέρα, σε κάποιον που νηστεύει θα έχει την ίδια ανταμοιβή με αυτόν, χωρίς να μειώσει τίποτα αυτό, δηλαδή από την ανταμοιβή του ανθρώπου που νηστεύει. Δηλαδή αν κάνει προσφέρει κάποιο εφτάρ σε κάποιον που νηστεύει, θα παρασκήσει την ανταμοιβή και αυτό δεν πρόκειται να μειώσει την ανταμοιβή του ανθρώπου που νηστεύει. Αυτό εμβαθύνει την έννοια της αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, επίσης εμβαθύνει την έννοια της ένωσης των ανθρώπων. Οι σύντροφοι του προφήτη έδωσαν το καλύτερο πρότυπο σε αυτή την προσφορά της γενναιοδορίας δηλαδή και έκαναν αυτό χάρη στον Αλλά. Σημειωτήνουν επίσης αυτό το γεγονός ότι ο προφήτης επίνεσε την προσφορά των Ανσάρ, Αλ-Ασχαρίν. Και λέγοντας, οι Ασχαρίν είναι άνθρωποι που όταν γίνεται μάχη μαζεύουν τα ρούχα τους, τα φαγητά τους και τα μοιράζουν μεταξύ τους, δίκαια. Αυτοί οι άνθρωποι μου ανήκουν και εγώ τους ανήκω. Άξιον αναφοράς είναι αυτό που αφηγήθηκε επίσης ο Άνας Ιμν Μάλικ, όπως είπε, ο Άμπο Τάλχα ήταν ο πιο πλούσιος ανάμεσα στους Ανσάρ, δηλαδή τη φυλή του. Και έχει την Μπαϊρ Χα, που ήταν μπροστά στο τίμνο του προφήτη
όπου ο προφήτης έπαιρνε καμία φορά και έπαιρνε νερό. Και όταν άκουσε, δεν θα μπείτε στον παράδοσο παρά μονάχα όταν οξοδεύετε από, από αυτά που αγαπάτε, τότε μπήκε στον προφήτης και του είπε ότι σας παραδίδω το παρελθόν, θα χάνετε κάτι ό,τι το θέλετε. Τότε ο προφήτης είπε σε αυτόν, είναι κερδοφόρο ανταλλαγή, κερδοφόρο εμπόρευμα, και του διέταξε να το παραχωρήσει στο συγγενείς του. Ο Ιππνε Άμαρα αφηγήθηκε επίσης ότι κάποιος άνθρωπος πρόσφερε σε έναν άλλο το κεφάλαιο του προβατός του και εκείνος είπε, μάλλον ο αδερφός μου ο Τάδε το έχει περισσότερο ανάγκη. Και έτσι έκαναν 7 ακόμα άτομα μέχρι που έχει γυρίσει το κεφάλαιο του προβάτου στον πρώτο άνθρωπο που του χάρεσε. Αυτό σημαίνει ότι αλτρουισμό, λέει, ο καθένας βάζει τον άλλο σε μια προτεραιότητα πάνω από τον εαυτό του. Είπε επίσης ο προφήτης, δεν πιστεύει εκείνος που θα περάσει τη νύχτα χορτασμένος, ενώ ο γειτονάς του που είναι δίπλα του, δηλαδή πεινασμένος, και το ξέρει. Είπε επίσης ο παιδί του Αδάμ, όταν προσφέρεις καλό, αυτό για σένα. Αν το απαγορεύεις, είναι κακό επίσης για σένα. Και μην φύσε αν είσαι φτωχός. Δεν μην φύσε αν είσαι φτωχός, να ξεκινήσει με αυτούς που πρέπει να συντηρήσεις, δηλαδή να ξεκινήσεις. Αναλαμβάνω στους ανθρώπους που πρέπει να συντηρήσεις, το πάνω χέρι είναι πάντα καλύτερο από το κάτω. Το χέρι δηλαδή που δίνει. Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλά. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Παντελήμων και του Φρίσπλαχνο, την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο προφήτης, η συντροφή του και όλα τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του πιστά μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Η θυσία του εαυτού είναι η μεγαλύτερη και υπέρτατη γενναιοδορία του ανθρώπου. Όπως αναφέρει ο ποιητής, θυσιάζει τον εαυτό του όταν οι άλλοι τσουγκονεύουν και η θυσία του εαυτού είναι η υπέρτατη γενναιοδορία. Δίνουμε το καλύτερο παράδειγμα, να αναφέρουμε δηλαδή στο σημείο αυτό, των στρατιωτών που φελάγουν τα σύνορα της χώρας για να υπερασπιστούν την πατρίδα από τους εχθρούς και να παρέχουν ασφάλεια στους συμπολίτες τους. Έτσι είπε ο προφήτης, η φύλαξη που γίνεται για χάρη του Αλλά, ακόμα και για μία μέρα, είναι καλύτερα από όλους τους θαυρούς του πλανήτη. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, δύο μάτια δεν πρόκειται να τιμωρηθούν με τη φωτιά της κόλασης, και μέτρησε ένα μάτι που δακρύζει από φόβο τον στον Αλλά και το άλλο που φυλάγει για χάρη του Αλλά. Δεν φυλάγει τα σύνορα ή φυλάγει γενικά τη χώρα. Η θυσία του εαυτού βοηθάει τον άνθρωπο να κερδίσει τη ζωή τότε και την άλλη, δηλαδή την επόμενη ζωή. Αναφέρει το Κοράνι, εσείς που πιστεύετε να δείξετε υπομονή και να φυλαχτείτε από τον εχθρό για να ευημερίσετε. Αναμφίβολα το Ραμαζάν είναι ένας μήνας νίκης όπου έγινε η μάχη του Μπάντρ που νίκησαν οι Μουσουλμάνοι και ήταν πολύ λίγοι, και το αναφέρω το Κοράνι, σας έχει ήδη βοηθήσει ο Αλλάς τον Μπάντρ όταν ήσασταν ανέσχεροι. Δεχτείτε τον Αλλά ως προστάτη σας και να αισθάνεστε ευγνωμοσύνη. Η κατάκτηση της Μέκκας έχει γίνει επίσης στο μήνα αυτού, όπως έδωσε ο προφήτης το καλύτερο παράδειγμα, δηλαδή το καλύτερο παράδειγμα, μπαίνοντας μέσα στην Μέκκα μετά την κατάκτηση, είπε στους ανθρώπους, τι νομίζετε εγώ θα σας κάνω. Αμέσως απάντησαν ότι είσαι αδελφός γενναιόδωρος. Εκείνος όμως απάντησε, πηγαίνετε, είσαστε ελεύθεροι. Είναι ο μήνας που σημείωσαν οι Αιγύπτιοι τη μεγάλη νίκη του 1973, όπου ο στρατός
μας κατέστρεψε τον εχθρό και αποκατέστησε την περηφάνεια της χώρας και απελευθέρωσε τα Αιγυπτιακά εδάφη και ανάγκασε τον κόσμο να δέξει σεβασμό στην αγαπημένη μας την χώρα, την Αίγυπτο. Και το σύνθημα εκείνη την εποχή, δηλαδή σε αυτή τη μάχη, ήταν ο Θεός ένα μεγάλος, Αλλάχου Ακπαρ. Κατάφεραν οι στρατιώτες να φυλάξουν την ακριότητα των εδαφιών της χώρας και την θρησκεία και την τιμή μας. Οι γενίες μας, ενόπλες δυνάμεις, εξακολουθούν να αποτελέσουν ασπίδα ασφάλειας και σταθερότητας της Αιγύπτου και γενικά για όλο τον αραβικό χώρο. Οι πιστοί συνεχίζουν το ερωκό τους πόρεμο ενάντια στην τρομοκρατία και το κακό, προσφέροντας καθημερινά ανίες θυσίες για να υπερασπιστούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της πατρίδας και την αξιοπρεπειά της. Είναι πλήρως προετοιμασμένοι οι στρατιώτες να θυσιάζουν τον πιο πολύτιμο που έχουν, το πιο πολύτιμο που έχουν, ακόμα και το πιο ακριβό, για να υπερασπιστούν τα εδάφη της Αιγύπτου και την σταθερότητά της και την απελευθέρωσή της. Παραμένει η Αίγυπτος κατά την διάβα των αιώνων η ασπίδα του αραβικού έθνους και γενικά και αυτό το επιβεβαιώνει ακόμα και η ιστορία. Θεέ μου, δώσε μας την δύναμη, την ευσέβεια και εξαγνεσέ μας από όλες τις αμαρτίες. Αμήν.